Και πάμε τώρα μέχρι τη Μόσχα, καθώς προς τη Ρωσία δείχνουν όσοι μιλούν για μειωμένες ποσότητες αερίου στην Ευρώπη και για αυξημένες τιμές κατά συνέπεια και για κλειστούς κρουνούς. Τι κατάσταση επικρατεί στο Κρεμλίνο, Θανάση? Καλησπέρα, Πόπη. Για δεύτερο 24ωρο ο Ρώσος πρόεδρος διαψεύδει αυτά τα σενάρια περί μειωμένων ροών από την πλευρά της Ρωσίας. Επιμένει ότι η ρωσική Gazprom προμηθεύει όχι μόνο αυτό που έχει συμφωνηθεί, αλλά και περισσότερο με βάση το τι γράφουν τα συμβόλαια με μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες, και επικρίνει την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Τι λέει ουσιαστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν? Ότι δεν ξέρουν καλά τη δουλειά τους, δεν έκαναν σωστές προβλέψεις, δεν κατανοούν το ευμετάβλητο της αγοράς του αερίου και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές χώρες και οι εκπρόσωποι τους επέμειναν εις βάρος των συμφερόντων των Ευρωπαίων καταναλωτών υπέρ του να περάσουν όλα τα συμβόλαια σε χρηματιστηριακές τιμές και να μειωθούν τα συμβόλαια με τη ρωσική Gazprom, η οποία με τη σειρά της επέμενε υπέρ μακροπρόθεσμων συμφωνιών, αυτή είναι η ρωσική θέση, σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις σημερινές της αγοράς. Επομένως, αυτή τη στιγμή η Gazprom βρέθηκε να κερδίζει, αλλά προσπάθησαν γι' αυτό οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο Πούτιν είπε ότι λόγω της συγκυρίας θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να λειτουργήσει ο Nord Stream 2 χωρίς άλλα εμπόδια. Και λένε και πολλοί Ρώσοι αναλυτές ότι πρέπει να πάψει η πολιτικοποίηση του θέματος του φυσικού αερίου. Ότι η Gazprom ποτέ δεν αρνήθηκε να αυξήσει τις προμήθειες και να όποια τέτοια αιτήματα υποβληθούν στην Gazprom θα γίνουν αποδεκτά. Θανάση, σας ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε εδώ ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Ρώσος Πρόεδρος. Προσέξτε μάλιστα πώς καρφώνει την Κομισιόν για λαθεμένη πολιτική. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. И оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывают специфики газового рынка.